Καλοκαιρινά ραντεβού λοιπόν στο Δήμο Χερσονήσου. Αυτό είπαμε λίγο πριν κλείσουμε το τέταρτο μέρος. Κάλεσμα σε καλλιτέχνες και μουσικά σχήματα για την θερινή περίοδο εκεί στη Χερσόνησο. Πάμε στον κύριο Γιάννη Μιλάκη, είναι πρόεδρος της κοινοφελούς επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου. Κύριε Μιλάκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά, σας βλέπουμε. Και επανήλθαμε στην καθημερινότητα. Ακριβώς, είπα στην Εύη της Πανού στο τέταρτο μέρος ότι εκεί στο Δήμο Χερσονήσου υπάρχει αισιοδοξία, καλό κλίμα. Κορονοϊού επιτρέποντος, το καλοκαίρι πάνω κάτω πλησιάζει και 4-5 μήνες έχουμε ακόμα. Οπότε πάτε να οργανώσετε λίγο πολιτιστικές δράσεις και εκδηλώσεις, σωστά? Φυσικά, γιατί πέρυσι παρόλα αυτά δημιουργήσαμε περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλο το Δήμο. Μια και άνοιξαν και άρθηκαν τελευταία στιγμή τα μέτρα. Ναι. Φέτος είπαμε να προετοιμαστούμε καλύτερα και καλώς επόμενο των πραγμάτων, αφού έχουμε επανέλθει στην καθημερινότητα, να μπορέσουμε να τις πραγματοποιήσουμε και να τις υλοποιήσουμε πάλι σε όλο το έργο του Δήμου Χερσονήσου. Γιατί ο κόσμος, όπως έχουμε ξανααναφέρει, τις έχει ανάγκη, μια και τα τελευταία 2-2,5 χρόνια πλέον περνάει δύσκολα. Λόγω του COVID-19. Ένας καλλιτέχνης τώρα ή ένα γκρουπάκι που θέλει να συμμετέχει λίγο εκεί στις δράσεις σας, τι πρέπει να κάνει? Λοιπόν, έχουμε μέχρι τις 18 του Μάρτη, μπορεί να στείλει από όποιο είδος μουσικής, δηλαδή συγκροτήματα από όλων των ειδών μουσικής, το ίδιο και από θεατρικές ομάδες, μπορεί να μας στείλει είτε στο email είτε τηλεφωνικά να επικοινωνήσει μαζί μας και να στείλει τα δικαιολογητικά και να μας πει δύο πράγματα για το συγκρότημα ή αντίστοιχα για τη θεατρική ομάδα. Ναι. Όπου μετά θα γίνει επιλογή από το Τμήμα Πολιτισμού της Συνοφελούς Επιχείρησης και θα επικοινωνήσουν μαζί μας ώστε να υλοποιηθούν τα καλοκαιρινά ραντεβού του 2022. Μάλιστα, υποθέτω ότι οι περισσότεροι οι οποίοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον θα συμμετέχουν. Αν πληρούν βέβαια και τις προϋποθέσεις, έτσι δεν είναι? Θα συμμετέχουν στο πρόγραμμά σας? Φυσικά, σύμφωνα με τα δικαιολογικά που έχουμε κοινοποιήσει. Θέλουμε να συμμετέχει όλος ο κόσμος, ναι, και όλα τα συγκροτήματα να αναδείξουμε και τα τοπικά, κυρίως βασικά τους τοπικούς καλλιτέχνες και του Δήμου μας, αλλά γενικά και όλου του νομού ή όλης της Κρήτης. Όποιος επιθυμεί δηλαδή μπορεί να συμμετάσχει. Γι' αυτό και κάναμε πρόσκληση και δεν πήγαμε συγκεκριμένα σε συγκεκριμένους καλλιτέχνες ή θεατρικές ομάδες. Θέλουμε όλοι να έρθουν και να συμμετέχουν στα καλοκαιρινά μας ραντεβού που θα γίνει φέτος στο Δήμο Χερσονήσου. Μάλιστα, η εκδήλωση ενδιαφέροντος, η προθεσμία ολοκληρώνεται 18, πότε μας είπατε, 19 18 Μαρτίου. 18 Μαρτίου. 18 Μαρτίου. Εξετάζεται μετά, εξετάζεται κάθε έτσι εκδήλωση ενδιαφέροντος, σωστά? Φυσικά, μέσω του τμήμα πολιτισμού της Συνοφελούς. Ναι, και το πρόγραμμα πότε βγαίνει? Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν 1 Μαΐου, οπότε μέχρι τον Απρίλιο θα έχει βγει το τελικό πρόγραμμα που θα πραγματοποιηθεί για το καλοκαίρι στο Δήμο μας. Η προετοιμασία είναι το παν. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους δημότες μας και φυσικά και όσοι θέλουν από τους υπόλοιπους Δήμους μπορούν να έρθουν. Τα πήγατε τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, η αλήθεια είναι, γυρίσατε όλο το Δήμο Χερσονήσου, όλες τις τοπικές κοινωνίες εκεί, τα πήγατε περίφημα, πάνω κάτω αυτό θέλετε να κάνετε και το καλοκαίρι? Η αλήθεια είναι ότι προσπαθήσαμε να γυρίσουμε όλο το Δήμο Χερσονήσου, δεν ολοκληρώθηκαν όλες και οι 33 εκδηλώσεις στο Δήμο μας. Επειδή είχαμε τα μέτρα. Είχαμε τα μέτρα τελευταία στιγμή, αλλά 25 εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στα περισσότερα χωριά δηλαδή, του Δήμου μας. Πήγανε εξαιρετικά, γιατί διοργανώθηκαν για πρώτη φορά και μικροί και μεγάλοι ένιωσαν και αυτοί παιδιά αυτές τις Άγιες Μέρες που όλοι το είχαν ανάγκη. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Το ίδιο θα προσπαθήσουμε. Βέβαια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία με το καλό να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, να το επιτρέψει και η πανδημία και να ζήσουμε όλοι βέβαια ένα καλοκαίρι από τα παλιά.
Με προσοχή βέβαια. Με προσοχή, αλλά ένα καλοκαίρι από τα παλιά. Πάντα, πάντα. Λοιπόν, πάντα με τα μέτρα που θα μας να είστε καλά, κύριε Μιλάκη, να είστε καλά. Να είστε καλά.